το τσίρκο, προσέξαμε ένα βίντεο που είχε κάνει η Βάνα Μπάρμπα, χιουμοριστικό, στο πλαίσιο της πρόσκλησης και της παρουσίας της στο ΝΤΟ, την εκπομπή της Νάνση Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Και μεταξύ αστείου και σοβαρού, συστήθηκε ως Ελένη Φιλίνη, είπε «Δεν είμαι στάρ, είμαι πορνοστάρ». Και τέλος πάντων είπε διάφορα, φαινόταν ότι έκανε πλάκα, ωστόσο από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι μου είπες Φλωριντάκη μου, μιλώντας με την Ελένη Φιλίνη, διαπίστωσες ότι και έχει εκνευριστεί και έχει στεναχωρηθεί και έχει θυμώσει και μάλιστα ότι σκοπεύει να κινηθεί και νομικά εναντίον της Βάνας Μπάρμπα, σωστά? Μιλάμε, παιδιά, για την παρεξήγηση, έτσι. Εγώ εχθές το απόγευμα πήρα τηλέφωνο την Ελένη Φιλίνη για άσχετο λόγο, για να κάνουμε ένα γύρισμα, γιατί είμαστε και μια φιλόζωη εκπομπή. Ξέροντας ότι η Ελένη Φιλίνη έχει πολλές γάτες στο σπίτι. Και σκυλιά, ναι, και είναι σκυλιά και τα λοιπά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι σχετικά με αυτό. Πάνω στην κουβέντα όμως, όταν της ανέφερα το βίντεο της Βάνας Μπάρμπα, πραγματικά διαπίστωσα για το πόσο είχε εκνευριστεί και πόσο είχε απογοητευτεί από όλο αυτό που είχε βγει προς τα έξω, γιατί μάλιστα την είχαν πάρει τηλέφωνο, παιδιά, κάποιοι γνωστοί της, φίλοι κτλ. Και της το είχαν παρουσιάσει σαν κάτι τεράστιο. Δεν το αντιλήφθηκε δηλαδή ως χιούμορ ή ως φάρσα? Όχι, εκείνη όχι μόνο δεν το αντιλήφθηκε ως χιούμορ, παρεξηγήθηκε, στεναχωρέθηκε και μου είπε ότι μάλιστα θα κινηθεί νομικά και περίμενε το απόγευμα να έρθει ο δικηγόρος για να μιλήσει μαζί του. Εσύ ως όφιλες ήθελες να μιλήσεις και με την άλλη πλευρά, βεβαίως, τη Βάνα Μπάρμπα. Η Βάνα Μπάρμπα εφνιδιάστηκε που έγινε όλο αυτό, ναι, το θέμα. Έπεσε από τα σύννεφα, γιατί πρέπει να το έμαθε από μένα εκείνη τη στιγμή ότι θα κινιόταν νομικά η Ελένη Φιλίνη. Και μάλιστα ήταν πολύ απολογητική απέναντί της και μας μίλησε. Λοιπόν, μας μίλησε. Πάμε να δούμε το βίντεο, να θυμηθούμε τι υπόθηκε. Να δούμε αν όντως υπήρχε διάθεση πλάκας και χιούμορ. Την πλευρά της κυρίας Φιλίνη μας την μετέφερε τώρα η Φλωρίντα. Ήταν θυμωμένη, στεναχωρημένη, την πήραν πολύ φίλοι της. Αποφάσισε να κινηθεί νομικά, κάτι που επιβεβαιώθηκε και πιο μετά. Μίλησε ο συνεργάτης μας, ο Βασίλης ο Γρηγορόπουλος, μαζί της αργά το απόγευμα και όντως πήγε στο δικηγόρο της και άσκησε κάποια ένδικα μέσα που θεωρεί ότι έπρεπε να τα ασκήσει. Να δούμε τι είπε η Βάνα Μπάρμπα, αλλά αμέσως μετά θα σας πούμε και τι είπε η Νάνση Ζαμπέτογλου, που χωρίς να φταίει έχει γίνει πρωταγωνίστρια αυτής της παρεξήγησης, γιατί ήταν στην εκπομπή της. Παρακαλώ. Ένα τυχές αστείο έκανε την Κυριακή στην εκπομπή ντο τη Βάνα Μπάρμπα. Η ηθοποιός παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Νάνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ως ήθιστε, μετά το τέλος της εκπομπής, οι καλεσμένοι κάνουν ένα χιουμοριστικό βίντεο που μιλούν για τον εαυτό τους. Αν ήσασταν γυναίκα, ποια θα ήσασταν? Η Σωτηρία Καλυβάτη, μάλλον. Και θα τα έφτιαχνες μαζί σου? Εννοείται. Όλη μέρα ξαπλωμένη θα ήμουν και θα τον περίμενα. Μπορείτε να κοιτάξετε με σεξι βλέμμα το φακό? Αυτό είναι το σεξι μου. Τόση ώρα αυτό κάνω. Δεν έχει πετύχει, ε. Τελε, ευχαριστούμε πολύ που προσλαμβάνεστε. Να είστε καλά, σας εύχομαι καρακουζόητος να είστε. Η Βάνα Μπάρμπα, ωστόσο, στο βίντεο αυτό συστήθηκε ως Ελένη Φιλίνη. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας? Ελένη Φιλίνη. Ελένη Φιλίνη, μοιάζετε με μία άλλη, μία Βάνα Μπάρμπα, την ξέρετε? Μία που ήταν κάποτε sex symbol, μία. Δεν είναι αλιά πλέον, λέτε? Δεν, όχι, δεν μ' αρέσει ποτέ. Πόσο χρονών είστε, Ελένη? Τώρα κοντεύω το 63. Αφήνεστε πολύ μικρότερο, φαντάζομαι. Ναι. Έχετε κάνει 2-3 πλαστικές, όχι μπότοξ. Έχετε κάνει μπότοξ ή τέτοια? Μόνο πλαστικές. Με τι ασχολείστε? Ήμουν παλιά στάρ, τώρα έχω γίνει πόρνο στάρ. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνετε? Ό,τι κάνουν πόρνο στάρ, εκδίδουν τον εαυτό τους, τι άλλο. Το χειρότερο σχόλιο που σας έχουν κάνει? Ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Και το καλύτερο? Ότι είμαι σκύλα. Αποτέλεσμα ήταν η ηθοποιός να ενοχληθεί και να καταφύγει στα δικαστήρια. Η Φλωρίντα Πετρουτσέλη επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελένη Φιλίνη, η οποία δήλωσε έξαλλη με το βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή και εξέφρασε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά κατόπιν συνεννόησης με τον δικηγόρο της. Η Βάνα Μπάρμπα από την άλλη δήλωσε την άγνοιά της για την ενόχληση της ηθοποιού και ζήτησε ταπεινά συγγνώμη αν αθελά της τη στεναχώρησε. Κυρία Μπάρμπα, δημιουργήθηκε μία παρεξήγηση ανάμεσα σε εσάς και την κυρία Φιλίνη. Καμία παρεξήγηση. Πρώτα απ' όλα τώρα το μαθαίνω εγώ από εσάς. Δεν. Ίσως να πειράχτηκε η κυρία Φιλίνη από κάτι που είπα εγώ καθαρά χιουμοριστικά.
Το κόνσεπτ ποιο ήταν αυτό το βίντεο? Το κόνσεπτ πάντα τα παιδιά της εκπομπής βάζουν στο τέλος και λέμε κάποιες αχλαμαρίτσες, αστεία, λίγο χιούμορ. Αφού και εγώ μάλιστα λίγο τραβηγμένα ομολογώ, έλεγα σαχλαμάρες. Δηλαδή, ξέρετε, να έχουμε λίγο. Γελάγαμε μεταξύ μας. Δηλαδή, στο στήλο ότι τι ήσασταν παλιά, Σταρ, μετά ήμασταν. Κάτι ανοησίες έλεγα εγώ για να σπάσουμε λίγο τη σοβαρότητα της εκπομπής. Βέβαια, όταν χρησιμοποίησα το όνομα της κυρίας Φιλίνη, το έκανα με όλο το σεβασμό. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη αν έχει ενοχληθεί. Δεν είχα καμία πρόθεση. Εγώ το έκανα και πάντα χρησιμοποιώ το ακόμα και σε καλές συζητήσεις. Το όνομα της κυρίας Φιλίνης με ήθος. Τη θαυμάζω για την ομορφιά της και το ήθος της στο χώρο και για το ταλέντο της. Δεν είχα καμία πρόθεση να την προσβάλλω για τίποτα. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Έλεγα εγώ βλακίες στα παιδιά και είπα αντί να πω ότι με λένε Παναμπάρα, με λένε Έλενα Φιλίνη. Δεν το έκανα με καμία πρόθεση. Αν έχει πειραχτεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ο θαυμασμός μου στο πρόσωπό της είναι πραγματικά σεβαστός και μεγάλος. Κυρία Μπάρμπα, η κυρία Φιλίνη στεναχωρέθηκε όντως και σκέφτεται. Όχι, δεν αλλά απλά θέλω να σας πω αν γνωρίζετε ότι θέλει να κινηθεί νομικά. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ας καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα δεν θα παίξω εγώ το παιχνίδι των δυσάρεστων ειδήσεων για να κάνω. Αν από εκεί πας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είπα, ήταν ένα ατυχές συμβάν. Αν το έχει πάρει τόσο προσωπικά, εγώ είπα ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Ήταν μια δική μου ανοησία εκείνη τη στιγμή που το έκανα καθαρά χιουμοριστικά. Με όλο το θαυμασμό. Δεν εννοούσα το άλλο κομμάτι ότι ήμουνα στάρ πορνοστάρ, εννοούσα για μένα. Έβαλα άλλο όνομα και ακούστηκε κάπως περίεργα. Ήταν μια άτυχη στιγμή δική μου. Δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Φιλίνη, μια γυναίκα που εκτιμώ και σέβομαι. Από εκεί πέρα είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Προς Θεού. Δεν θα υποκαταστήσουμε τις δικαστικές αρχές και τέλος πάντων θα κάνουμε το λαϊκό δικαστήριο.